μπιφτέκι, πανσέτα και όλα αυτά, όλα στα κάρβουνα. Και νόστιμα και φθηνά και γρήγορα. Ματζάρεις, τρως και γουστάρεις. Εμείς δεν πουλάμε φθηνά. Απλά εσείς μάθατε να αγοράζετε ακριβά. Ματζάρεις. Τηλέφωνο παραγγελιών 2314-048-600 ή στο www.ματζάρισούβλες.gr στην Ωραιοκάστρο 130 στη Σταυρούπολη. Ματζάρεις, τρως, φουλάρεις και γουστάρεις. Η Βορέν ήρθε στη Θεσσαλονίκη για να μας εξυπηρετήσει με το φθηνότερο και ποιοτικότερο τρόπο. Με ένα στόλο αυτοκινήτων για όλες τις περιστάσεις. Στη Βορέντ νοικιάζεις από 900 μέχρι 3.000 κυβικά. Από αυτοκίνητα πόλης, Hyundai, αυτόματα μίκρα, Nissan Juke, μέχρι τα Murata υψηλών απαιτήσεων και επιδόσεων. Είμαστε μια καινούργια εταιρεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων, low cost, με έδρα τη Θεσσαλονίκη και μισθώνουμε αυτοκίνητα στις πιο φθηνές τιμές της αγοράς. Εκτός από τις ενοικιάσεις, κάνουμε και transfer με οδηγό από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης στους προορισμούς που εσείς θέλετε με daily tours privé. Και φυσικά έχουμε πολυτελή αυτοκίνητα για γάμους, ενώ μισθώνουμε και επαγγελματικά αυτοκίνητα van. Μας βρίσκεται στον Εύωσμο, Καραουλή και Δημητρίου 97, στην Βασιλίση Σόλγα 46 και στην Οδό Λαγκαδά 46, απέναντι από τις 12 όροφες πολυκατοικίες. Μπαίνετε στο vorent.gr ή τηλεφωνήστε στο 2310-722-777. Τα άλλα είναι δική μας υπόθεση. Vorent. Φθηνά και υπεύθυνα. Ε, παιδιά, κανένα ευρώ να πάρω ένα κουλούρι, παιδιά. Ένα κουλούρι να πάρω, μια τυρόπιτα. Αδερφέ, μια τυρόπιτα να πάρω. Κύριε, ένα ευρώ να πάρω μια τυρόπιτα, ένα κουλούρι. Μια τυρόπιτα, ρε παιδιά. Να είσαι καλά, αδερφέ, ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Πεντά ευρώ δεν έχεις, ένα κουλούρι να πάρω, μια τυρόπιτα. Μπέρκλερ, Μπεργκεράδικο στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2314-007-722. Υποψία κινδύνου. S4 σε ετοιμότητα. S4 Premium Security Services. Κλειστά κυκλώματα, συστήματα ασφαλείας, πυρανίχνευσης, ελέγχου πρόσβασης, ασφάλεια προσώπων. S4, Λεωφόρος Ολυμπιονικών 302, Νέο Ψυχικό Αθήνα. Αναγεννήσεως 52, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310-500-230. S4security.gr. Δύναμή μας, οι άνθρωποι μας. Ο δρόμος είναι το σπίτι μας, η ταχύτητα είναι το όπλο μας, τα βάρη σας είναι η δουλειά μας και η μεταφορά τους ευθύνη μας. Εταιρεία Μεταφορών Κασαγιάννης ΕΠΕ από το 1980. Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθηκεύσεις, ανυψωτικά μηχανήματα, διανομές, ψυγειοδιανομές και συσκευασίες. Παρέχεται ασφάλεια και δορυφορική παρακολούθηση φορτίου. Ειδικές μεταφορές σε πιάνα, χρηματοκιβώτια, έργα τέχνης και αρχείων. Μετακομίσεις σε εσωτερικό και εξωτερικό με πιστοποιητικό τάπα για εμπορεύματα υψηλής αξίας. Εταιρεία Μεταφορών Κασαγιάννης ΕΠΕ. Σαφού 44 στο Βαρδάρι. 2310-533-996 και 6984-331-731. Η ταχύτητα, η ασφάλεια και η ποιότητά μας είναι διαχρονική και διαφορετική. Οι αποθήκες μας οι πιο σύγχρονες και ασφαλείς. Δεν κάνουμε τίποτα άλλο από το να μεταφέρουμε με ταχύτητα και ασφάλεια την περιουσία σας. Ιατρείο Χατζινάκος. Χειρουργικές επεμβάσεις, εξετάσεις, εμβολιασμοί, αναλύσεις αίματος, καθαρισμός δοντιών και νοσηλεία. Καλοπισμός από έμπειρο προσωπικό με 20ετή πείρα. Κουρέματα όλων των σχεδίων αναλόγως τη ράτσα, το φύλλο και την εποχή. Πωλήσεις κουταβιών. Τα κουτάβια που διαθέτουμε είναι του κτηνοτροφείου μας και εισαγόμενα. Όλα καθαρόαιμα, γνήσια, υγιή και εγγυημένα. Αυτόματο πλήσιμο σκύλων και στο χέρι. Pet Shop. Μεγάλη ποικιλία ξηράς τροφής, σπιτάκια πλαστικά και αλουμινίου, χτένες μονές και διπλές, σαμπουάν, μαλακτικά, κολόνιες, αρώματα, ξεμπερδευτικά, ρουχάκια ολόσωμα με τεράστια ποικιλία και αδιάβροχα. Ξενοδοχείο σκύλων. Αναλαμβάνουμε τη φύλαξη του αγαπημένου σας σκύλου ή γάτας, με το κάθε ζώο να στεγάζεται σε ατομικό διαμέρισμα. Η άνετη παραμονή συμπληρώνεται το θέρρος με άφθονη φυσική δροσιά από δεκάδες δέντρα. Θα μας βρείτε Τέρμα Χαριλάου, έναντι κεραμοποιία Αλατίνη, Αλατίνη 9 στην Πηλαία, 2310-31-62-22.
Στο ψητοπολείο Ματζάρης κάθε μέρα τρως και γουστάρεις. Επιμονή μου βάσεως όλα τα σάντουιτς μόνο 2 ευρώ και στο σαλόνι και στο delivery. Η Τρίτη και η Πέμπτη είναι οι μέρες της χαράς, καθώς με μια μερίδα παίρνεις δώρο άλλη μία της επιλογής σου. Η Δευτέρα και η Παρασκευή είναι μαγικές, καθώς ένα ολόκληρο κοτόπουλο σουβλάκι και μια μερίδα της επιλογής σου τα τρως μόνο με 10 ευρώ. Τρως φουλάρεις γιατί υπάρχει στη Σταυρούπολη ο Ματζάρης. Για τους φίλους κρεατοφάγους βρίσκεται καθημερινά κοκορέτσι, κοντοσούβλι, χοιρινό, προβατίνα, γύρω μοσχαρίσιο και κοτόπουλο, μπιφτέκι, πανσέτα και όλα αυτά όλα στα κάρβουνα. Και νόστιμα και φθηνά και γρήγορα. Ματζάρης, τρως και γουστάρεις. Εμείς δεν πουλάμε φθηνά. Απλά εσείς μάθατε να αγοράζετε ακριβά. Ματζάρης. Τηλέφωνο παραγγελιών 2314-048-600 ή στο www.ματζάρισούβλες.gr. Στην Ωραιοκάστρο 130 στη Σταυρούπολη. Ματζάρης. Τρως, φουλάρεις και γουστάρεις. Η Βορέντ ήρθε στη Θεσσαλονίκη για να μας εξυπηρετήσει με το φθηνότερο και ποιοτικότερο τρόπο. Με ένα στόλο αυτοκινήτων για όλες τις περιστάσεις. Στη Βορέντ νοικιάζεις από 900 μέχρι 3.000 κυβικά. Από αυτοκίνητα πόλης, Hyundai, αυτόματα μίκρα, Nissan Juke, μέχρι τα Murata υψηλών απαιτήσεων και επιδόσεων. Είμαστε μια καινούργια εταιρεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων, low cost, με έδρα τη Θεσσαλονίκη και μισθώνουμε αυτοκίνητα στις πιο φθηνές τιμές της αγοράς. Εκτός από τις ενοικιάσεις, κάνουμε και transfer με οδηγό από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης στους προορισμούς που εσείς θέλετε με daily tours privé. Και φυσικά έχουμε πολυτελή αυτοκίνητα για γάμους, ενώ μισθώνουμε και επαγγελματικά αυτοκίνητα van. Μας βρίσκεται στον Εύωσμο, Καραουλή και Δημητρίου 97, στην Βασιλίση Σόλγα 46 και στην Οδό Λαγκαδά 46, απέναντι από τις 12όροφες πολυκατοικίες. Μπαίνετε στο vorent.gr ή τηλεφωνήστε στο 2310-722-777. Τα άλλα είναι δική μας υπόθεση. Vorent. Φθηνά και υπεύθυνα. Σε παιδιά, κανένα ευρώ να πάρω ένα κουλούρι, παιδιά. Ένα κουλούρι να πάρω, μια τυρόπιτα. Αδερφέ, μια τυρόπιτα να πάρω. Κύριε, ένα ευρώ να πάρω, μια τυρόπιτα, ένα κουλούρι. Μια τυρόπιτα, ρε παιδιά. Να είσαι καλά, αδερφέ, ευχαριστώ. Να είσαι καλά. 5 ευρώ δεν έχεις, ένα κουλούρι να πάρω, μια τυρόπιτα. Μπέρκλερ, Μπεργκεράδικο, στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2314-007-722. Υποψία Χαίρετε, χαίρετε. Άιντε, παικταράδες. Επίτηδες, άνοιξα 8 παρα 1, λέει, όπως μπαίνει χρονιά, λέει, έτσι δεν πάει. Ναι. Επίτηδες, είδα το ρολόι, λέω, δεν θα άνοιξω 8, θα άνοιξω 8 παρα 1. Το έκανες εξεπίτηδες. Ναι, το έκανα επίτηδες, λέω, μπας και πάει καλά η χρονιά και είμαστε στην ώρα μας. Άιντε, αδέρφια, εδώ είμαστε. Καλό καλοκαιράκι. Ποιος Σεπτέμβριος, καλό καλοκαίρι. Λοιπόν, έχουμε βάλει εδώ τα πάντα και στο πλάνο. Με S4 Security φυσικά να στηρίζει, όπως και οι υπόλοιποι χορηγοί μας. My Time, πάνω δεξιά είναι ο χώρος που βρισκόμαστε. My Time στη Σοφούλη, στην Καλαμαριά, Σοφούλη με λογοθέτου, στην καρδιά της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Ναι. Πραγματικά, αυτό πρέπει σε να το πεις. Αυτό είναι καρδιά Ανατολικής Θεσσαλονίκης, κανονικά. Έτσι. Έτσι. Φανταστική περιοχή, φανταστικό μαγαζί, περιβάλλον. Ναι. Έτσι. Χαίρομαι πάρα πολύ που ρωτάνε πολλά παιδιά, πολλοί κόσμος από άλλες περιοχές. Και πρώτα ο Θεός, από εδώ θα ξεκινήσουμε και λαϊκό δικαστήριο με την έναρξη του πρωταθλήματος. Έτσι. Ή με την έναρξη του κυπέλου, μάλλον. Ή τη σχολική χρονιά. Έχω μπερδευτεί κοντά στην σχολική χρονιά με το πρωτάθλημα. Έχει γίνει μπέρδαμα. Λογικά ξεκινάμε για λαϊκό δικαστήριο από 13 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν. Κύπελο ορίστηκε 12. Κύπελο ορίστηκε 12. 12 τι ώρα, 9. Ώρα δεν ξέρω τώρα, δεν θυμάμαι. Ναι. Να είναι καλά και ο Μάξι Λοβέρα. Εγώ έκανα το τεστ, παιδιά. Το καλό το τεστ έκανα με το ρουθούνι. Έτσιξε το μάτι. Το καλό το τεστ είμαι αρνητικός. Άρα ο Βασίλης με μένα ό,τι θέλει μπορεί να με βαρά, με κάνει. Δεν υπάρχει κίνδυνος. Δεν κάνω πλακά. Εγώ, αν χρειαστεί να ταξιδέψω, μόνο θα το κάνω. Παλιώς δεν πάω να κάνω τίποτα. Ούτε εμβόλιο πρόκειται να κάνω. Ναι. Να πούμε
ένα, επειδή δίνουμε σημασία στο ποιο, εγώ τουλάχιστον έχω τρέλα, ποιο στέλνει πρώτο για τη σεζόν. Τσομπανοτραβόλτα. Πρώτο είναι ο Τσομπανοτραβόλτα. Για να δούμε αν είναι και γουρλή ο Τσομπανοτραβόλτα. Έτσι. Λοιπόν, να πούμε παιδιά ότι η εκπομπή θα είναι 8 με 10 του Μάριου. Σε χειμωνιάτικο ωράριο, Δευτέρα έως Πέμπτη, μέχρι να ξεκινήσει το Λαϊκό Δικαστήριο, όπου θα διαμορφωθεί σε Τρίτη με Πέμπτη, καθότι 8 με 10 θα είναι το Λαϊκό Δικαστήριο. Έτσι. Τώρα, αν τυχόν έχουμε κάποια αλλαγή με το Λαϊκό Δικαστήριο, δεν ξέρω. Όλα θα εξαρτηθούν και από το δικό μου το προσωπικό το πρόγραμμα. Αλλά αυτό που είναι σιγουράκι είναι το ωράριο του Ασλαμά, το 8 με 10. Τρίτη με Πέμπτη και Λαϊκό Δικαστήριο, εφόσον παραμείνει 8 με 10. Έτσι. Μανώλης, λοιπόν. Ρίσμοντ Λονδίνο. Μανώλη, στηρίζεις απίστευτα. Από καρδιάς ευχαριστούμε. Από καρδιάς. Λοιπόν. Γιατί έχουμε και τη διαφορά της ώρας. Ξέρω ότι παλεύεις με το πρόγραμμά σου για να μιλήσεις μαζί μας. Δεν ξέρω αν είσαι εδώ πέρα, αν είσαι Ελλάδα αυτές τις μέρες. Το γνωρίζω. Έχει γυρίσει πολλοί κόσμος σε Ελλάδα, ειδικά μες το καλοκαίρι. Γιώργο Ελσίνκη, λέγαμε για σένα με τον Βασίλη. Δεν υπάρχεις. Φαινόμενο. Καλησπέρα, Μάρη. Καλό μήνα. Η χώρα των Βάλτων εύχεται καλή νέα σεζόν στις βραδινές θερμολογίες. Σουόμι, να είστε καλά. Σε όλους τους ομογενείς και τους αγενείς στη Σουόμι, στην, στην Φιλανδία. Λοιπόν. Καλό μήνα, χαιρόμαστε που ξαναλέμε να είστε καλά, χωρίς να ρωτήσουμε τη Μαρμίτα, όχι, να είστε καλά. Να πούμε ότι το πρόγραμμα της Μαρμίτας θα πάει με τα περσινά τα χνάρια, με σχολιασμούς παιχνιδιών, με η Μαρμίτα της Κυριακής θα βγαίνει κανονικά από το κανάλι του Ραπτόπουλου. Εδώ θα είναι καθημερινά στην εκπομπή ο Μάριος και κατά πάσα πιθανότητα η Παρασκευή θα πάει στο Φούρναρι και την Παράνοια από τις 8 η ώρα. Πιθανότατα και η Δευτέρα μετά το Λαϊκό Δικαστήριο. Αυτό είναι ένα πρώτο πλάνο αυτή τη στιγμή για τη Μαρμίτα. Και οτιδήποτε καινούριο έχουμε θα ανακοινώνεται, έτσι. Ξεκινάμε σιγά σιγά καθότι το πρωτάθλημα δεν έχει ξεκινήσει βέβαια. Αλλά εμείς θέλουμε να είμαστε συνεπείς από 1η Σεπτεμβρίου στο πρόγραμμά μας. Εντάξει, Αύγουστο, έτσι στην ουσία, ένα 15-20 μέρες μείναμε όλοι, έτσι, μείνατε κι εσείς χωρίς παρέα και εμείς ξεκουραστήκαμε λίγο. Αλλά νομίζω, παρότι το πρωτάθλημα ξεκινάει 13 Σεπτεμβρίου, εμείς θέλουμε να είμαστε συνεπείς. Έτσι. Λοιπόν. Καλησπέρα και σε εσένα, Βασίλη, από τον Γιώργο, γιατί το παιδί φαντάζει ότι δεν θα είσαι εσύ, ας πούμε. Ναι. Λοιπόν, να χαιρετήσουμε εδώ όλα τα παιδιά στο chat. Στον Τσομπανοτραβόλτα, Μανώλη Ρίτσμοντ, Γιώργο Ελτσίνκη και να πούμε φυσικά ότι η επικοινωνία γίνεται από το chat μέσω Twitch, Μαρμίτα Κάπτο Παύλα Sports, είναι το κανάλι μας όπου μπορείτε να εγγραφείτε, στηρίζετε την προσπάθεια και μπαίνετε ενεργότατα στην παρέα. Έτσι, κληρώσεις όπως πάντα, εδώ ο Μάριος, θα υπάρξουν φέτος, θα υπάρξουν καλεσμένοι, το πρόγραμμα το καθιερωμένο αλλά και ανανεωμένο. Και μπορεί και να διαμορφωθεί, αυτό μου λέει τώρα ο Βασίλης, που ξεκινήσουμε, και μέσα, γιατί ακόμη ξεκινάει, εμείς παιδιά είμαστε και συνεπείς, ξεκινάμε μία του μηνός. Υπάρχουν ραδιόφωνα ολόκληρα, γιγάντιοι ραδιοφωνικοί οργανισμοί, οι οποίοι είναι μία Σεπτέμβρη και δεν ξέρουν τι θα έχουν πρόγραμμα, τίποτα. Ναι. Μην λέω τώρα ονόματα. Μην πω ονόματα. Ονόματα να πεις. Ειδικά στην πόλη μας. Garden of Stone, παλικάρι μου, καλησπέρα, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Τώρα μην πω ονόματα. Που δεν ξέρουν τι πρόγραμμα θα έχουν και μην πω επειδή είμαι καμιά 8,5 αιώνες στο χώρο ότι ήταν πολλές φορές 3 Οκτωβρίου και δεν ξέραμε τι πρόγραμμα θα έχει ο σταθμός. Εντάξει, εμείς τώρα είμαστε συνεπείς. Εδώ πέρα ο Βασίλης κάνει λίγο μαγικό και παλικαριά το ότι ξεκινάμε 1 Σεπτεμβρίου. Ξεκάθαρα. Ακόμα 38 έχει έξω. Τι θέλω να πω, ότι μπορεί και μέσα στη σεζόν να προσθεθούν πράγματα. Στο πρόγραμμα ή κάτι να διαμορφωθεί. Πάντως, ό,τι είναι να γίνει θα είναι επιπλέον και θα είναι για καλό, τίποτε λιγότερο. Ναι. Σχετικά δηλαδή να ξέρει και ο κόσμος με το προηγούμενο διάστημα από την ημέρα που έχει ξεκινήσει το site μας, τίποτε λιγότερο δεν πρόκειται να δείτε, μόνο περισσότερα πράγματα και μόνο βελτιώσεις. Έτσι. Καλησπέρα κύριοι από Κατσικογάμι. Garden of Stone, Κατσικογάμι. Καλησπέρα τα παιδιά όλα. Να είσαι καλά. Τσομπανοτραβόλτα, ποιος μπορεί να διαφωνήσει για αυτό που λες. Πραγματικά, σύριαλ τελικό κυπέλου πιο μεγάλο και απολάμψει και καλημέρα ζωή. Τραγικό το ότι δεν έγινε τότε που έπρεπε να γίνει. Έτσι. Όμορφα και ωραία. Να είχαμε και ωραία ροή τότε. Βέβαια.
τότε. Μα και τώρα μας τη χαλάει τη ροή. Τώρα δηλαδή θα αρχίζαμε με τελικό κυπέλλο, θα είχαμε μια όθηση, ρε παιδί μου. Ναι. Μας τη χάλασε. Ναι. Δεν ήταν καλό αυτό. Αλλά ειδικά τότε που ήταν και οι ομάδες. Τώρα θα είναι άλλο πράγμα. Τώρα θα είναι άλλο πράγμα. Τελικό κυπέλλο τη προηγούμενη σεζόν με ομάδες από την επόμενη σεζόν. Τραγικό τελείως. Δηλαδή δεν σχολιάζω καν. Okay. Τέλος πάντων, να είναι καλά και ο Λοβέρα και οι άλλοι είχαν κολλήσει παίκτες. Πιο μπροστά ήταν ο Σεμέντο και το παιδί ο Τζολάκης, αν θυμάμαι καλά, ο νεαρός. Και όλος ο κόσμος να είναι γεροί, να είναι καλά. Εγώ φτιάχτηκα σήμερα, μετά από πολύ καιρό, απόλαυσα Σωτήρη Τσιόδρα με μάσκα και σκέφτηκα και εγώ να εμφανιστώ με μάσκα, όπως ο Χαρδαλιάς. Αλλά λέω, μήπως δεν ακούγεται καλά. Πρέπει να έχουν ειδικά μικρόφωνα αυτοί, ε. Ακουγόταν τέλεια. Πρέπει τα μικρόφωνα τους να είναι. Δεν θέλω να σχολιάσω με τις μάσκες πάλι, θα αρχίσουμε τώρα εδώ να έχουμε. Ναι, περίεργα. Okay. Ναι. Δεν θέλω να χαλάσω το στόμα. Φαντάζομαι, λέει ότι ο Τσαπαλωτοπός έχουν ξενερώσει οι παίκτες. Καλά, το σχολιάζω. Ναι. Τι να το πει στον παίκτη τώρα, μωρέ. Παίξει τελικό κυπέλλου του σεζόν 19-20. Σεζόν, στην ουσία 20-21. Δηλαδή, τι είναι δυνατόν. Δεν υπάρχει αυτό, ας πούμε. Ο Βασίλη κάνει ρύθμιση εδώ πέρα, ναι. Παιδιά, εδώ έτσι είμαι σε summer mood. Ακόμη με τα λάδια και με τα λάτια είμαστε. Καλοκαίρι είμαστε. Θα μας πει ο Χατζινάκος και πώς πήγε η σεζόν στη Θάσο. Καζαβίτη. Καζαβίτη ακόμη είναι ανοιχτό, ε. Το Καζαβίτη είναι ανοιχτό. Όποιος θέλει κοντινή σύντομη απόδραση μπορεί να κάνει, έτσι. Και να πάει να πει είμαι... Και όποιος επικοινωνεί εδώ πέρα... Κάνουμε και μισοτιμή, ας πούμε, πράγματα, έτσι. Όποιος γουστάρει να πάει διμεράκι Θάσο, μισοτιμής πράγματα εδώ πέρα. Μα εγώ... δύο παιδιά πήρανε ακροατές, πήγανε, μισοτιμής. Ναι. Χατζινάκος ξηγέται, να ξέρετε. Ναι. Όποιος γουστάρει Σπύρος... κοντινή απόδραση για Θάσο, ναι. Μισοτιμής, τα πάντα, Χατζινάκος. Ο Σπύρος από τον Πειραιά καρά ενθουσιάστηκε, που ήρθε τότε και μας είδε και έμεινε, με το Καζαβίτη, τρελάθηκε. Και το λέμε αυτό επειδή το καλοκαίρι θα συνεχιστεί. Θέματα δεν βάζω σήμερα. Αλλά ένα θέμα βασικό το έχω τις πρώτες μέρες. Λοιπόν, Big Brother, παιδιά, έπαθα ένα σοκ όταν βλέπω τον τρελό το Μανιά, τον τρελό το Μανιά, το Μαλλιά του Μπυργίδη να μπαίνει και λέω, ρε φίλε, βλέπω το βιντεάκι όταν μπήκε αυτός. Ναι. Και δεν βλέπω τη μάνα του και λέω, η αδερφή του, συμμαθήτριά μου. Από παίχτη, ο παίχτης που μπήκε στο Big Brother, ο πιο παλαβός, ένας μαλλιάς, ξανθός μαλλιάς, ο Πυργίδης. Ναι. Η Γιούλη, η αδερφή του, ήταν συμμαθήτριά μου στο σχολείο. Από εδώ είναι το παιδί, Θεσσαλονικιός. Άντε ρε. Βλέπω Πυργίδης, λέω γνωστό το επίθετο, αλλά λέω πού να πάει σιγά τώρα, δεν είναι και σπάνιο. Ναι, ναι. Βλέπω τη μάνα του στην παρουσίαση που τον κάνανε και λέω ρε πού στη λέω. Άντε ρε. Ηλικία, δηλαδή το παιδί είναι λίγο... 35 είναι. Α, εγώ με την αδερφή του, συμμαθητές στο σχολείο χρόνια. Ναι. Με τη Γιούλη, την αδερφή του. Δεν είδα καθόλου. Λοιπόν, Τσοπανοτραβόλτα, όχι, δεν είδα και θέλω να δω. Οπότε εγώ, παιδιά, θα στηρίξω Πυργίδη, τον τρελό, θα στηρίξω Πυργίδη. Ναι. Big Brother. Παιδιά, εμένα με έπιασε με τον Μικρούτσικο, με έπιασε θλίψη. Με έπιασε θλίψη. Εγώ το θυμάμαι αλλιώς τον Αντρέα τον Μικρούτσικο. Το θυμάμαι, ρε παιδί μου, έναν άνθρωπο με ζωή, επινοητικότητα. Πώς το λένε, full ενέργεια και πραγματικά με έπιασε θλίψη. Για μένα δεν έπρεπε να τον φέρουν το Μικρούτσικο στην κατάσταση που είναι. Τι θα έρχεται, μια φορά τη βδομάδα. Τι. Θα έρχεται ο Μικρούτσικο. Θα είναι στο live. Θα είναι στο live, έτσι. Τώρα δεν ξέρω αν τον έχουν μόνιμα. Ναι. Θέλω για την γνώμη του Βαρθακού. Θα κάνω μια παρομοίωση τον Μικρούτσικο. Ήταν όπως φέρανε, που για μένα και εκεί είχα διαφωνήσει. Μου θύμισε Ευγένιο Γκέραρτ στα τελευταία που τον είχαν στο καροτσάκι και τον πήραν στο Θόδωρος Βαρδινογιάννης στον Όφι. Α, στη φάση εκείνο εκεί διαφώνησες. Λοιπόν, διαφώνησα. Λέω έναν άνθρωπο πρέπει ο κόσμος να τον θυμάται υγιή και δυνατό. Πρέπει αυτή την εικόνα να κρατάει ο κόσμος για έναν άνθρωπο. Και για μένα είναι κρίμα τον Μικρούτσικο, ο οποίος σίγουρα έχει περάσει νευρική ανορεξία από αυτό που είδα. Ναι. Σκελετός ναι. Ο άνθρωπος. Φωτογραφία είδα, ναι. Έτσι. Λοιπόν, και αλλιώς, δηλαδή θυμόμαστε τον Μικρούτσικο στο Big Brother να πούμε που αλώνιζε, ετοιμόλογος, τα πάντα όλα, και τώρα τον βλέπεις έναν άνθρωπο που έχει τα θέματά του και έχει περάσει πολλά. Ναι. Κρίμα, ατυχής για μένα, η επιλογή του παρουσιαστή του Big Brother, τραγική, το παιδί δεν ξέρει να μιλήσει, και μόνο που λέει παρουσιαστής στο Sky σε εκπομπή, πράγμα το οποίο το έχω πει εγώ όταν πήγα στο Μετρόπολης, ρε φίλε.
Λέω, κάθε μέρα λέει θα γινόμαστε και καλύτεροι. Θα γίνομαι και εγώ καλύτερος. Δεν το λες αυτό, ρε φίλε, σε κανάλι πρώτης εμβέλειας, ναι, δείχνεις, ναι, ανασφάλεια, ναι, και λες κάθε μέρα θα γίνομαι και καλύτερος. Άντε, εγώ πήγα στο Μετρόπολης πρώτη φορά. Έκανα εδώ εκπομπή πρώτη φορά. Άντε, εγώ θα το πω. Θα το πει, ξέρω εγώ, Α ή Β. Ρε φίλε, δεν το λες εσύ που είσαι παρουσιαστής στο Sky. Κάθε μέρα θα γινόμαστε. Τι είναι σχολείο? Και εγώ ίδιος. Νηπιαγωγείο βελτιώνεσαι. Ήρθες, ρε φίλε, να κάνεις ΙΕΚ. Ναι, ήρθες, ναι, να κάνεις ΙΕΚ, πώς το λένε, να πούμε, ναι, παρουσίαση στο, ναι, στο Sky. Ναι, το πιάνω, ναι. Λοιπόν, σωστό. Ατυχής. Και για μένα το παιδί, ναι, ατυχής η επιλογή. Δεν κάνει. Ναι. Ξέρεις ποιον έπρεπε να φέρουν εκεί πέρα για Big Brother? Δούμε άμα συμφωνήσει. Φέρ το Μουτσινά, ρε φίλε, στο Big Brother να γίνει κόλαση. Φέρ το Μουτσινά, ρε φίλε, στο Big Brother. Ναι. Ακόμα την άλλη, τη Μιλφάρα, πώς τη λένε, την Ξανθιά. Την είχαν βάλει σε άλλο σοου που την είχαν βάλει. Μπακοδήμου. Μπακοδήμου. Ναι, λατρεύω. Βάλε Μπακοδήμου. Λατρεύω. Βάλε Μουτσινά. Τι μου το φέρνει αυτό το όρθιο το κηδόνι εκεί πέρα? Πώς όρθιο? Το όρθιο το κηδόνι. Δεν κάνει. Δεν έχω δει κηδόνι ξαπλωτό, είναι η αλήθεια. Ναι. Ναι. Λοιπόν. Ένα καλό έχει η εποχή της μάσκας. Η μάσκα κάνει ορισμένες γυναίκες υπέροχες μόνο από τα μάτια τους. Αλλά και κρύβει όμως. Θυμίζει εκείνο το Αιγυπτιακό που τις, ναι, που τις κρύβει, το Ανατολίτικο. Με ενοχλεί, δεν καταλαβαίνεις πώς είναι. Με ενοχλεί. Με ενοχλεί η μάσκα. Αλλά είναι εύστοχο αυτό που λες, Μανώλης. Ο μικρούτσικος, σαν ζωντανός νεκρός, ήταν ο Τσιπάνο Τραβόλτα και επίσης μου θύμισε, λέει, τον πατέρα των αδερφών Αγγελόπουλων. Νομίζω έφυγε ο άνθρωπος αυτός. Έχει φύγει, ή κάνω λάθος? Μακάρι να ζει, να μην κάνω λάθος, ας πούμε. Λοιπόν, παιδιά, σας αφήνω στα χέρια του Μάριου. Και στα πόδια. Κάναμε, ναι, την εισαγωγή μας. Καλή, ναι, σεζόν για όλους να έχουμε. Πάω να πάρω τις απαιτούμενες ανάσες για να φύγω μετά για ραδιόφωνο. Ο Βασίλης έχει κανονικά 10 με 12 σήμερα. Καλή συνέχεια, το ξέρεις το έργο εδώ. Τι πατάς, ναι, φεύγοντας, λοιπόν, έτσι. Κάτσε, κλάτ, Βασίλη, αυτό. Ναι, θύμισε μου. Πάμε εδώ. Αυτό, τίποτα, αυτό. Τίποτα άλλο, ναι. Ναι. Μην το πατήσεις δύο φορές και ξαναγυρίσεις. Να πω κάτι. Για break, αν θέλω δύο λεπτά, δεν κάνω τίποτα. Εδώ, πατάς εδώ. Κοίτα εδώ. Όχι, μόνο. Τάκ. Α, το πας για να παίξουν και. Ναι, εντάξει, okay, είναι. Αυτό. Και τίποτα μετά άλλο. Αυτό. Ναι, κάμερα, ναι, διαφημίσεις, εντάξει. Ωραία, εντάξει. Άμα κάνω, θα κάνω δύο λεπτά, παιδιά. Πάω, εντάξει, okay, έτσι, αυτό. Όποτε θέλεις. Αυτό. Λοιπόν, χαιρετώ. Βασίλη, να έχουμε καλή σεζόν. Και τα λέμε, εννοείται. Εδώ είναι και ο Βασίλης, δεν τίθε θέμα. Λοιπόν, Τσομπανοτραβόλτα στέλνει εικονίδιο Δημήτρη Φούρναρη. Εμένα έπρεπε να βάλουν παρουσιαστή να προσπαθώ να κάνω πρόλογο. Κλαίω. Κλαίω. Μίλησα με ο Φούρνας, μου στείλε μηνύματα. Α, okay, εντάξει, okay. Ωραία. Λοιπόν, έστειλε μήνυμα ο Δημήτρης στο ραδιόφωνο και κάναμε λίγο συζήτηση για φανουρόπιτα. Επειδή ήταν του Φανουρίου πριν 4-5 μέρες, Φανουρίου Μεγαλομάρτυρος και λατρέω φανουρόπιτα, περιμένω να μου στείλει φανουρόπιτα κανονικά και το φουσκωτό μου. Αυτό το είχα μαζί μου στις διακοπές. Για να βάζω μέσα το καφεδάκι μου ή το milkshake, να το έχω δίπλα. Το είχα περασμένο σκηνάκι εδώ, για να μην φεύγει στη θάλασσα, τσαπ. Και ήμασταν... Λοιπόν, θεματάκι, ειδικά πρώτη εκπομπή και αύριο, δεν θέλω να βάλω, δεν θέλω να βάλω, γιατί θέλω να γυρίσει κόσμος, να μαζευτούμε λιγάκι. Τώρα ακόμη κόσμος λείπει, κόσμος που είναι εδώ πέρα είναι έξω... ακόμη είναι καλοκαίρι και είναι καλό αυτό. Το μόνο που θα βάζω και θα λέω και αύριο και μεθαύριο και το λέω συνέχεια, σαν θεματάκι, δεν αντέχω με τίποτα να ακούω την φράση «καλό χειμώνα». Τέτοια εποχή. Γενικά εγώ λέω «καλό καλοκαίρι», αλλά ειδικά τέτοια εποχή, «καλό χειμώνα», βγάζω μπιμπίκια. Πραγματικά, όποιος το λέει αυτό, να του καεί το βίντεο, ρε παιδιά. Το εννοώ. Να του καεί το βίντεο. Και το τρελό ποιο είναι? Ότι άκουσα τη φράση «καλό χειμώνα», την άκουσα φέτος, πρώτη φορά, πότε? 10 με 11 Αυγούστου. Εκεί που έμενα κάτω, να κοιτάω σας την κάμερα, στα μάτια. Ένα ζευγάρι, άνθρωποι γύρω στα 63-65, φεύγανε, είχαν τελειώσει τις διακοπές τους, πήγαιναν σε μέρος που κάπου έχουν σπίτι, που είναι παραθαλάσσιο, κάτι τέτοιο. Και είναι και έξω στην αυλή. Εγώ βγαίνω κάτι να απλώσω την πετσέτα μου, τώρα να πάρω το μαγιό μου, κάτι τέτοιο, ας πούμε. Και είναι έξω με την οικοκυρά και ένα άλλο ζευγάρι. Και λέει, ναι, ναι, άντε, καλά, τους λένε καλό δρόμο και τα λοιπά, καλό δρόμο να έχετε και τέτοια. Και λένε αυτοί, καλό χειμώνα να έχουμε. Έχω μείνει παγωτό. 10
με 11 Αυγούστου να ακούς τη φράση «Καλό χειμώνα». Τα παρατάς όλα κανονικά. Το κλείνεις το μαγαζί, ρε παιδί μου, κανονικά. Τα παρατάς όλα. Εντάξει. Garden of Stone. Παιδιά, η τηλεόραση γενικά και ειδικά το Big Brother δείχνει πόσο έχει ευτελιστεί η σημερινή κοινωνία. Μείνετε μακριά. Πάντως, εγώ δεν είδα ούτε μισό δευτερόλεπτο. Θέλω να δω, να βγάλω κανένα θεματάκι, να κάνω έτσι λίγο χαβαλέ, με αυτή την έννοια. Εντάξει. Δεν διαφωνώ καθόλου, Garden of Stone, εννοείται, αλλά τηλεοπτική τρασίλα, αν είναι καλή τρασίλα, τη γουστάρω. Το γουστάρω το τρας που βγαίνει από όλο αυτό, έτσι. Δηλαδή, πρόδρομο και τσάκα, γούσταρα, είχε στιγμές καλής τρασίλας. Όχι όλες στιγμές, ή την άλλη, πώς τη λέγανε, τη Μέρη, πώς τη λέγανε. Εντάξει. Το σωστό είναι καλή σεζόν, κατ' εμέ, λέει ο Τσομπάνο Τραβόλτα. Καλά, τώρα εποχή, σεζόν, ναι, εντάξει, ναι, καλή σεζόν, οκ. Okay. Εσύ, καλό χειμώνα. Δηλαδή, σήμερα το πρωί ήμουν κάτω στο κέντρο, στην πόλη, έσκασα. Τι καλό χειμώνα. Αυτή την εποχή λέμε καλά κρασιά, αδερφέ Μάριε, λέει ο Garden of Stone. Είναι τώρα, η φάση παίζει με το σταφύλι, κρασιά και τέτοια, που λένε μου, να είσαι καλά. Manolis Richmond. The winter is coming. Έχω να σας πω ιστορίες από τις διακοπές μου. Δεν θέλω να βιαστώ, θέλω να μαζευτούμε και θέλω και να τις επεξεργαστώ λίγο με προσοχή. Για να μην εκθέσω πρόσωπα, ανθρώπους. Ζούμε σε εποχή που μπορώ να αναφέρω εδώ πέρα ένα όνομα, ας πούμε, υποτίθεται κάποιου ανώνυμου και να τον ξέρει όλη η κοινωνία. Πλέον στην εποχή που ζούμε, για μένα κανείς δεν είναι ανώνυμος. Κανείς. Αν λέει ο άλλος, έχω άτομο στην πολυκατοικία μου, εμένα, εγώ έχω, ας πούμε, μ' ακολουθούν 12.000 άτομα, ας πούμε. Χαμό, πιο επώνυμος από μένα είναι αυτός. Εντάξει. Τσομπανοτραβόλτα. Το να λες καλό χειμώνα στην Ελλάδα μήνα Αύγουστο και Σεπτέμβρη είναι σαν να λες Σουλτάνα και Παρθένα. Ποιος μπορεί να διαφωνήσει, Τσομπανοτραβόλτα, μαζί σου. Νομίζω ότι συνεχίζεις από την κατάσταση στην οποία σε άφησα το πότε ήτανε, Ιούλιο, μέσα Ιουλίου, αρχές Ιουλίου, εκεί. Δηλαδή, σε δαιμονιώδη φόρμα. Μην πω και πιτζάμα. Σαφώς και συμφωνώ μαζί σου. Οκ, okay, εννοείται. Ποιος διαφωνεί. Πραγματικά, είναι τραγικό. Δεν λες στην Ελλάδα καλό χειμώνα. Ακόμη, καταρχάς, ο Σεπτέμβρης είναι που λέμε το κλασικό, το επιχρόνιο το ακούω αυτό, ο πιτσιρικάς, το καλοκαιράκι της Θεσσαλονίκης. Πάντα υπήρχε η έκθεση, εντάξει, τώρα δεν υπάρχει. Ο Κυριάκος όμως την Πέμπτη έρχεται, αν δεν κάνω λάθος, για να λύσει και εδώ τα προβλήματα που υπάρχουν. Έλυσε τα κάτω, θα λύσει και τα εδώ. Γενικά παίζει αυτό, ρε παιδί μου, ο Σεπτέμβρης, το καλοκαιράκι της Θεσσαλονίκης. Έπαιζε αυτό. Και ακόμη και ο Οκτώβρης πολλές φορές πάει καλοκαίρι. Συνεχίζει καλοκαιρινά. Οκ. Okay. Garden of Stone το συνδυάζει με το παραπάνω μήνυμά του, το «Λέμε καλά κρασιά». Αδερφέ Μάρι, αυτή την εποχή, λέει «Αυτές τις μέρες βράζει ο μούστος και το πρώιμο κρασί βγαίνει προς το τέλος του μήνα». Μάλιστα. Δηλαδή είναι βραζομούστικος ο μήνας. Οκ. Okay. Είναι ο μήνας του μούστου. Οκ. Okay. Οπότε γιορτάζουν οι μούστιδες. Καλή φάση. Ερώτηση ο Αντραβόλτα. «Μάριε, πήρες κιλά στις διακοπές?» Όχι, απλά το, ξέρεις τι, ίσως να πήρα ένα κιλό, ίσως. Απλά αυτό, το χρώμα αυτό, το ανοιχτό, το βερικοκί, δεν ξέρω αν το πιάνει και τι χρώμα είναι ακριβώς, δεν το έχω φορέσει καθόλου φέτος, πρώτη φορά το φοράω, και πέρσι το φόρεσα μία φορά. Γενικά, αυτό το αγόρασα, αν θυμάμαι καλά, το t-shirt, πριν από 3-4 χρόνια, το είχα πάρει... Και αν θυμάμαι καλά, από το Γήθιο, για κάποιους λόγους. Μ' αρέσει το βερικοκί, μ' αρέσει το αυτοκίνητο, που είναι αρχές μέσα 60's,
Δεν μου αρέσει αυτή η κοψιά το λεπτό. Εγώ θέλω κλασικό t-shirt, αλλά αυτό είναι έτσι λίγο. Είναι λίγο summer, ρε παιδί μου. Έχει κάτι από summer 50-60s, γι' αυτό το πήρα. Αν πήρα, θα έχω πάρει ένα κιλό. Γιατί έχω διακοπές και δεν κάνω διακοπές αραχτές. Περπατάω πολύ, ψάχνω, με σκαλίζω, κάνω πεζοπορίες. Απλά ξεφεύγω λίγο το βράδυ στις διακοπές. Κάθε βράδυ θα φάω πολύ παγωτό. Ή θα φάω κάποιο πολύ δυνατό, πολύ καλό γλυκό. Okay, μπορεί και απόγευμα και βράδυ να φάω γλυκό. Γιατί ακριβώς θέλω ενέργεια. Πέρα από το ότι η ζέστη στο κάνει το παγωτό, το κάνει σχεδόν επιτακτική ανάγκη, ας πούμε. Λοιπόν, Άσπα versus Λούκα. Χατζηστεφάνου versus Δάφνη Μπόκοτα. Έλληνας ψαροντουφεκάς, Μανώλης Ρίτσμοντ. Αυτή είναι ήρωες από τέτοιο, από τα reality. Εκεί το πας, Άσπα versus Κούκα. Διορθώνει ο Μανώλης. Μανώλης Ρίτσμοντ, να είσαι καλά. Μανώλης, είσαι Λονδίνο τώρα. Αν θες απαντάς, αν θέλεις. Sorry, δεν πιέζω, όχι με το ζόρι. Είσαι Λονδίνο ή έχεις έρθει η Ελλάδα. Είδα πάρα πάρα πολύ κόσμο, Έλληνες που ζουν έξω, που ήρθαν μετά τον εγκλισμό, ήρθαν εδώ ή λίγο πριν τον εγκλισμό προλάβαμε και ήρθαν εδώ πέρα. Ναι. Ο Γιώργος του Ελσίνκη λέει ότι αυτό που λες, λέει Μανώλης Ρίτσμον, θα ήταν τιτανομαχία ακόμα πιο επική από το Hulk Hogan εναντίον Ultimate Warrior στο MSG. Ναι. Τσοπανοτραβόλτα, με κάνεις να δακρύσω. Μάριε, είδα ντοκιμαντέρ στο Netflix με fast food στην Αμερική και είχε αφιέρωμα δεκαετία του 50. Και ζήλεψα. Ήθελα να ζούσα εκείνη την εποχή. Με διαφορά η πιο υπέροχη, πανέμορφη δεκαετία. Η δεκαετία της ομορφιάς. Και η δεκαετία που στα μέσα της γεννήθηκε αυτό που είναι στην καρδιά μου, που από τότε μέχρι και τώρα ζει με φουλ σφιγμό, φουλ παλμό και κάνει τον κόσμο να κινείται. Ξέρετε ποιο είναι αυτό, έτσι. Που γεννήθηκε το 55 και δεν θα πεθάνει ποτέ. Πάρα πολύ απλά. Λονδίνο, λέει, είμαι και μέσα Σεπτεμβρίου, Ηράκλειο, Κρήτης. Α, με το καλό θα φτάσεις, okay, ρε Μανώλης. Πολύ σπάνιο για κριτικό το Μανώλης. Πολύ σπάνια συναντάς κριτικό που να το λένε Μανώλη. Νοσταλγός του rock and roll. Γεια σου, ρε Κατσικογάμι. Ναι. Τα 50's είναι η ατελείωτη ομορφιά. Τα παστέλ χρώματα, τα οβάλ ψυγεία, οι τεράστιες χάρτινες σακούλες. Ατελείωτη ομορφιά σε αγόρια και κορίτσια. Το 55 γεννιέται το rock and roll και ξεκινάνε όλα. Ξεκινάει να γυρίζει η γη. Απλά ο Γαλιλαίος το είχε δει ως όραμα ότι η γη γυρίζει τότε και το είπε τότε. Η γη ξεκίνησε να γυρίζει το 55 με το rock and roll. Λατρεμένα 50's. Μακάρι να ήμουνα 14 με 16 το 54-55. Η απόλυτη ευτυχία. Μάριε, είχες κανένα τυχερό στις διακοπές? Ωραία ερώτηση. Εννοείται ότι την περίμενα. Ξέρεις τι γίνεται? Πρώτον, διόλου μα διόλου δεν το κυνήγησα. Πήγα στις διακοπές σε μεγάλο βαθμό. Με ψυχολογία άσχημη, με κακή ψυχολογία, γιατί υπάρχουν άνθρωποι, Τσοπανοτραβόλτα, που σε θέλουνε με το κεφάλι σκυφτό και νικημένο, που λέει ο Παύλος ο Παυλίδης, το λατρεύω αυτό. Δεν ασχολήθηκα, δεν το κυνήγησα. Θα είχα αν το κυνηγούσα. Δηλαδή, φάνηκε
ότι κάτι θα έπαιζε. Τώρα, από ένα-δυο που παίχτηκαν, θα τα πω μέσα στη σεζόν. Λογικά μέσα Σεπτέμβριο. Καλησπέρα Μάρη από την Άδεια Σύφνο. Φιλιά ρε Σύφναρα, φιλιά. Και από το Φλαμίγκο μου, να είστε καλά. Φιλιά στη Σύφνο. Αν πήγες για απόλυτη χαλάρωση και μόνο αυτό, τότε σε δικαιολογώ. Διακοπές Τσομπανοτραβόλτα, πάω πάντα... Πάω για να δω τόπους και να μάθω τη ζωή τους, να ζήσω το ρυθμό τους. Να δω τόπους για πρώτη φορά ή να δω τόπους που αγαπώ για δεύτερη, πέμπτη, ένατη, δέκατη πέμπτη φορά. Okay. Κοιμάμαι νωρίς και σηκώνομαι πολύ νωρίς. Θέλω να δω φως, ήλιο. Γιατί αυτή η χώρα είναι φως, είναι ήλιος. Δεν είναι νύχτα, δεν είναι βράδυ, δεν με ενδιαφέρει η νύχτα. Δεν με ενδιαφέρει να πιω, να γίνω κουρούπελο. Αν θέλω να πιω, τέλος πάντων πίνω και τη μέρα. Αυτό. Και τυχερό μπορεί να έχεις και μέσα στη μέρα. Κατσικογάμης, θυμάμαι, είχε κλείσει και η φωνή σου. Αυτό πότε, όταν γύρισα και έκανα εδώ πέρα το μάτς το τελικό Champions League, αυτό λες. Αυτό μπορεί να ήταν κρύωμα να ήταν κάτι, ίσως, ναι, να είσαι καλά ρε Κατσικογάμη. Κατσικογάμη και η Φυσιά, George, που στέλνεις το πρωί, καλά δεν θυμάμαι. Θα σου πω το Τσοπανοτραβόλτα, θα πούμε για τυχερά και τέτοια, γιατί ιστορίες είχα. Είχα. Είχα και κάτι καρφάκια, ας πούμε, από παντρεμένη. Που μπορεί και να μην έβγαινε τυχερό, αλλά το θεωρώ για παράδειγμα συμπεριφορά. Και εμένα κάπου πήγε το μυαλό μου, ας πούμε. Είναι αυτά τα θέματα που κατά καιρούς βάζω και έχει να κάνει με... με παντρεμένη γυναίκα η οποία δεν μπορεί να ελέγξει την κοινωνικότητά της. Πολύ απλά. Τέλος πάντων. Θα τα πούμε αυτά, θα τα δούμε. Έχουμε καιρό, μωρέ, να είμαστε καλά. Τη δεκαετία του 50 ήταν οβάλ όλες οι πινακίδες των καταστημάτων και το πιο σημαντικό, δεν υπήρχε τηλεόραση ούτε διαδίκτυο. Just Radio Bro. Η τηλεόραση εμφανίστηκε. Δεν εμφανίστηκε η τηλεόραση πώς, μέσα 50's. Μέσα 50's είχε εμφανιστεί η τηλεόραση. Αν δεν κάνω λάθος. Ήταν όμορφη όμως η τηλεόραση. Συμφωνώ. Είναι υπέροχη η δεκαετία του 50. Είναι υπέροχη στα χρώματα, στα σχήματα. Ένα χαρακτηριστικό, να πω, να δεις μόνο ένα βίντεο, Garden of Stone, να το έχεις δει. Δείτε το βίντεο του κομματιού των Offspring, I Want You Bad. Αυτό. Μόνο αυτό. Δείτε, είναι 2,5 λεπτά. Μόνο αυτό. Είναι όλη η ομορφιά και όλο το American Beauty σε 2,5 λεπτά. Offspring, I Want You Bad. Πέρα από την κομματάρα, είναι ατελείωτη ομορφιά. Όλα. Αυτό είναι το αμερικάνικο. Το όνειρο, το αμερικάνικο rock and roll. Αυτό. Λοιπόν, Μανώλης Ρίτσμοντ. Πάντως, Μάρη, ο κορονοϊός έχει κάνει αρκετούς Έλληνες του εξωτερικού να γυρίσουν μόνιμα Ελλάδα, ειδικά Έλληνες γονείς. Ναι, το διαπίστωσα αυτό, ναι. Ναι. Ναι, ξαφνικά Ελλάδα, Ελλαδίτσα μου και τέτοια. Ναι. Ο Τσοπανοτραβόλτα λέει, εγώ Μάριε λατρεύω τα πρωινά ξυπνήματα, αυτά που μόλις είχε αρχίσει να χνοφαίνεται ο ήλιος, ένας μικρός παράδεισος. Αν και ξυπνάω, 5 τα χαράματα. Διευκρίνησε μου λιγάκι, εννοείς 5 ξυπνάς για δουλειά μέσα στη σεζόν, ή εννοείς και στις διακοπές το κάνεις αυτό. Εγώ λατεύω στις διακοπές όταν σηκώνομαι, ας πούμε, βγαίνω έξω εκεί που είμαι, στο χωριό ή στην Κομόπολη, που ξεκινάει η ζωή στον τόπο.
και εισπράττω μυρωδιές, χρώματα, τον ήλιο να βγαίνει, τους ανθρώπους που κινούνται, που σου λένε καλημέρα οι ντόπιοι, χωρίς να σε ξέρουν, που πας στον φούρνο που μυρίζει. Αυτά λίγο, βέβαια τώρα, με την ουρά έξω από το φούρνο, με ανθρώπους με μάσκες, να περιμένουν να βγούνε οι δύο που είναι μέσα, το χάλασαν και αυτό. Το χάλασαν. Δηλαδή, να πω κάτι, ο φούρνος της Μηλιάς στην Αραιόπολη, που είναι σίγουρα στους 3-4 πιο όμορφους φούρνους στην Ελλάδα, ξεκάθαρα, στην Αραιόπολη, στη Μάνη, χαλάστηκα φέτος με την εικόνα, τελείως εικόνα που θύμιζε, δεν ξέρω, κάτεργο, κάτι εικόνα από ένα ζωφερό μέλλον που το ζεις τώρα. Ανθρώπους σειρά με μάσκες και έκλεινε, χαλούσε όλο το τοπίο απ' έξω, που είναι φανταστικό. Χαλούσε και την πρόσωψη του φούρνου, που είναι πραγματικά παραμυθένιος. Η Μηλιά που το είχε πάει χρόνια που πέθανε η γυναίκα και συνεχίζει το έργο της με μεγάλη αγάπη ο γιος της και η εγγονή της. Και κάνουν φανταστικά πράγματα. Όσοι έχουν πάει ξέρουν στην Αραιόπολη, έτσι. Η οποία φέτος πραγματικά βούλιαζε και αυτό με ενόχλησε. Τέλος πάντων. Εγώ μάλι, το διάβασα αυτό, Κατσικογάμης από άδεια Κηφισιά πλέον. Άδεια Σύφνος, άδεια Κηφισιά. Περίμενε, η Κηφισιά είναι άδεια. Δηλαδή, λείπει, ας πούμε, σήμερα τόσο πολύς κόσμος. Θα μου πεις, βέβαια, Βόρεια Προάστια, Αθήνα, αν λείπει από κάπου, θα είναι αυτά, θα είναι εκείνη η περιοχή. Αλλά, okay. Έχει χαθεί η μαγεία του ξυπνάω, λέω καλημέρα, μυρίζω τον φούρνο της γειτονιάς μου. Όλα πλέον είναι μουντά και ξενέρωτα με την μάσκα. Σοφά πράγματα λες, στον Παρό Τραβόλτα. Σοφά πράγματα λες. Απλά και σοφά. Αλήθειες λες. Έτσι είναι. Μανώλης Ρίτσμοντ. Μου αρέσει η ξένη λογοτεχνία για την εποχή των 50's στη ΣΥΠΑ. Νομίζω οι βετεράνοι του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, μετά από την κόλαση που ζήσαν, έχτισαν για μερικά χρόνια έναν επίγειο παράδεισο. Σωστό. Μετά από την κόλαση έρχεται ο παράδεισος. Okay. Είναι η απόλυτη δεκαετία της, η δεκαετία της απόλυτης ομορφιάς, τα 50's. Την έχουν τόσο, μα τόσο, είναι η απόλυτη ομορφιά, ξεκάθαρα, τα 50's. Στην Αμερική. Έτσι, στην Αμερική. Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Είναι η απόλυτη ομορφιά. Πραγματικά. Την έχουν σε κόκκινο συναγερμό λόγω του ιού. Α, ναι. Ειδικά την Κηφισιά. Παιδιά, δω τη sorry. Την Κηφισιά ειδικά. Δηλαδή, τι έχετε, σαν τοπικό lockdown. Βοήθησέ με. Και δεν ξέρω αν βλέπει κάποιος από περιοχή που έχει τοπικό lockdown, ας μας μεταφέρει εντυπώσεις, εικόνα κτλ. Okay. Μάριε, γνώμη για την ηθοποιό Ρενέ Ρούσο που έπαιξε και στο Φωνικό Όπλο 3. Πολύ ωραία γυναίκα. Ναι, ωραία. Ναι. Δεν λιποθυμούσα ποτέ με αυτήν, αλλά ωραία γυναίκα. Στον Παρό Τραβόλτα, ναι, ωραία γυναίκα. Δεν παίζει και στο... Είναι με τον... Σε ποιο είναι? Με τον Clint Eastwood, που είναι ο... ασφάλεια του Προέδρου των ΗΠΑ. Μάριε, γνώμη για αυτό που έγινε με τον Μαγκουάιρ. Ναι. Στη Μύκονο, έτσι. Λοιπόν, έχει διάφορες προσεγγίσεις να κάνεις. Ναι, σωστά, ναι, οκ. Okay. Ναι, Ρενέ Ρούσο. Ωραία γυναίκα. Η κλασική ησικάτη η γυναικεία ομορφιά. Πού είσαι, μωρή αρρώστια. Πού είσαι, μωρή αρρώστια. Νάτος, ρε εσύ, που ρωτούσε για τον Τζο Καριστάκη στο Φλαμίνκο. Κανονικά. Προηγουμένως με ρώτησε. Πού είναι ο Καριστάκης? Πού είναι ο Καριστάκης? Νάτος ο Καριστάκης, εκεί είναι. Τζον Καριστάκης. Καλησπέρα, Μάριε. Καλή αρχή.
Άμα θες να ξαναμυρίζεις, λέει, το φούρνο της γειτονιάς σου, μετακόμισε Σταυρούπολη. Φούρνος παράνοια. Πρέπει να αλλάξει από πέτρινος φούρνος του Δημήτρη να γίνει φούρνος λεμπέτ. Λεμπετόφούρνος, κανονικά. Λοιπόν, μία προσέγγιση. Άκουσα ότι ο αστυνομικός διευθυντής της Μικόνου είναι φόλα Λίβερπουλ. Ένα αυτό. Έτσι άκουσα. Ότι είναι φόλα Λίβερπουλ. Και έχει να κάνει σε πολύ μεγάλο βαθμό με αυτό. Η,